Η κυρία Μαρία είναι από τις περιπτώσεις τροφίμων που επέλεξαν μόνοι τους να περάσουν τα γυρατιά τους σε ίδρυμα. Και ξαφνικά αποφάσισα να έρθω εδώ. Γιατί έπαθα κάτι εγκεφαλικά και δεν ήθελα να πάω στα παιδιά μου που έχουν παιδάκια μικρά και τέτοια. Τα παιδιά φωνάζανε, γιατί έχουμε ακόμα στην Ελλάδα δυστυχώς, και το τονίζω αυτό, έχουμε μείνει ότι τα ιδρύματα είναι, μας έχουν του πεταμάτου. Εγώ ήρθα μόνη μου. Ανήμερα των Χριστουγέννων έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ελεύθερη και όχι έγκλειστη, εξηγώντας πως η ζωή στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων μπορεί να είναι πληρέστερη από ότι στο σπίτι της ή στο σπίτι των παιδιών της. Σήμερα θα σας πω, παιδιά, κάτι που με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη. Ήρθαν παιδιά που έχουν τους γονείς τους γέροντες εδώ να τους πάρουν για το σπίτι, για τη μέρα να φάνε. Και του λέει η γιαγιά που έχουμε, η κορίνα μας τη λέμε. Θα με φέρεις όμως πίσω, ε? Ναι, βρε μάνα, θα σε φέρω. Και συγκινήθηκα. Και συγκινήθηκα γιατί πώς νιώθουμε, ρε παιδί μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Με συγχωρείτε για τη συγκίνηση. Ναι. Τα παιδιά μου λέγανε θα έρθουμε να σε πάρουμε. Αν δεν θέλω λοφασαρίες, πολύ ωραία, θα περάσω και εδώ πέρα. Είναι η ψυχή του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων. Γελαστή και ευδιάθετη, περνά δημιουργικά το χρόνο της κοντά σε πιο ηλικιωμένους τροφίμους και αποδεικνύει πως η νεότητα βρίσκεται στο μυαλό και την καρδιά. Εδώ δεν μένουμε μόνοι μας. Έχουμε και την εργοσιοθεραπεία μας, κάνουμε πράγματα, ζωγραφίζουν οι γέροντες, παίζουν πάζλι, συνορίζονται, εγώ το όλησα. Και υπάρχει μια κατάσταση, ειλικρινά το λέω, αγάπης. 92 ετών ο κύριος Μανώλης κάθεται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι του Δημοτικού Γυροκομείου μαζί με τον πρόεδρο του Ιδρύματος και άλλους τροφίμους. Έχει μόλις συναντήσει τα παιδιά και τα εγγόνια του που βρέθηκαν σήμερα κοντά του λόγω της ημέρας. Μίλα με σοφία, στέλνοντας τις ευχές του στον κόσμο. Εύχομαι σε όλη την ανθρωπότητα να έχει ειρήνη και γαλήνη, να ζει καλά, να είναι ευτυχισμένη, να μην δημιουργούν καταστάσεις ανώμαλες. Προετοιμάζονται οι μεγάλοι για να έχουν τους μικρούς στα χέρια τους. Πολλοί από τους ηλικιωμένους έκαναν Χριστούγεννα στα σπίτια των παιδιών τους. Άλλοι παρέμειναν, αλλά είχαν τη χαρά και την ικανοποίηση να δεχτούν επίσκεψη από τα αγαπημένα τους πρόσωπα που δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Γιατί καθένας πρέπει να είναι σπίτι του, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει ορισμένοι να είναι εδώ. Δυστυχώς. Αλλά είναι το προσωπικό εξαιρετικό. Δεν έχω παράπονο, απλώς είναι λίγο το προσωπικό. Κοντά στους τροφίμους, όπως κάθε μέρα, βρέθηκε και σήμερα ο πρόεδρος του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων, Γιώργος Κουκλάκης. Εξάλλου για τον ίδιο, είναι το δεύτερο σπίτι του και ηλικιωμένοι οι δικοί του άνθρωποι. Για μένα ήταν σήμερα το μεγαλύτερο δώρο, προσωπικώς για μένα ήταν το μεγαλύτερο δώρο που είπανε ότι περνάνε καλά. Αυτό με ενδιαφέρει, να περνάνε καλά. Να σκύψει η πολιτεία πάνω από τα προβλήματα του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων, ζήτησε και σήμερα ο κ. Κουκλάκης, επαναλαμβάνοντας πως το Ίδρυμα λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο του λιγοστού προσωπικού.